Να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, που μας έκανε τη χάρη, κυριολεκτικά το εννοώ, γιατί σήμερα είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, να είναι και στο δεύτερο μέρος, καθώς τα μηνύματα των ακροατών ήταν βροχιδών. Και θέλω να πω ότι είδατε πριν από λίγο, μιλώντας με έναν οικονομέτρη αναλυτή, μας είπε το ίδιο πράγμα που ακούσαμε χθες από τον κύριο Αϊφαντή. Ο κόσμος αλλάζει τεκτονικά, γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, γεωστρατηγικά. Τα θέλω μεγάλων και περιφερειακών παικτών. Και οι μόνοι που δεν αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές είμαστε εδώ, στο εσωτερικό. Καλημέρα, κύριε πρέσβη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν πρόκειται για χάρη. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και με τους ακροατές σας. Πριν πάω στους ακροατές, να σας παραδώσω κυριολεκτικά, γιατί είναι βροχή ερωτημάτων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ένα σχόλιο και θα το κάνω και εν είδη προβοκάτορα εδώ. Σας το λέω ανοιχτά. Έγινε γνωστό από την Κωνσταντινούπολη, από μια εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Φερεντίνου, ότι, και από την κυρία Ζαχαράκη, ότι η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το νέο υπερσύγχρονο γεωτρύπανό της και ερευνητικό, το Αμπντούλα Χαμίτ Χαν, βγαίνει για έρευνες στη Μεσόγειο, και η ελληνική υποδοχή των μέσων ενημέρωσης είναι «κλιμακώνει η Τουρκία». Κλιμακώνει η Τουρκία ή συνεχίζει τη στρατηγική βάθους, γιατί αν ενθυμούμε γι' αυτό το γεωτρύπανο 2 μήνες πίσω μας έχουν πει τι θα κάνουν. Και το ερώτημα εδώ, το προβοκατόρικο, είναι το εξής. Έρχεται το γεωτρύπανο 6,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, σας το λέω ευθέως, χωρίς να έχεις επέκταση χωρικών υδάτων, έχοντας δυνητική ΑΟΣ, τι θα κάνεις? Το τι θα κάνουμε είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα το θίξω στο τέλος. Επιτρέψτε μου πριν να πω ότι οι δύο εξαιρετικές δημοσιογράφοι, η κυρία Φερεντίνου και η κυρία Ζαχαράκη, βάζουν στα ελληνικά ΜΜΕ ένα, αναδεικνύουν με το ρεπορτάζ τους μία αντίφαση. Απ' τη μια μεριά τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν διαδοχικά χαστούκια στον Ερντογάν από το State Department, από τους εξωγήινους, αναφέρονται σε θριάμβους μας στην Αίγυπτο για την τελευταία συμφωνία που καθορίζει τα όρια διάσωσης και τα ταυτίζει με αυτά το FIR, αλλά δεν λέει τίποτε για το επίδικο που είναι η αποκλειστή οικονομική ζώνη. Χαστούκια λοιπόν απ' τη μια, κλιμάκωση η Τουρκία από την άλλη. Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δέχεται διαδοχικά χαστούκια, αν πιστέψουμε τα ΜΜΕ, να μπορεί να κλιμακώνει? Ένας πυγμάχος, όταν δέχεται χτυπήματα, μάλλον πέφτει η αμυνά του, μάλλον κατεβάζει τα χέρια, δεν κλιμακώνει. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το γλωσσάριο των ελληνικών ΜΜΕ, το οποίο κατευθύνεται από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, με παρεμβάσεις, με ορολογικές διευκρινήσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ στο μυστικό όπλο που είναι τα 24.000 ευρώ που μπορεί να ξοδεύει αναπερίπτωση και κάθε μήνα, χωρίς να δίνει κανένα παραστατικό από τα απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνεπώς εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια προπαγάνδα η οποία έχει στόχο τους ηθαγενείς, εμάς όλους, και με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Η Τουρκία έχει αναγγείλει. Έδωσε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσει τα γεωτρύπανά της. Πάρα πολλά χρήματα. Αγόρασε γεωτρύπανα, το τελευταίο είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοάξονες state of the art. Αγγλοσάξονες, αλλά μου το έχει πει ένας ταξιτζής στο Μοντρεάλ, Αγγλοάξονες μου έχει μείνει. Λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο, αφού πλήρωσε η Τουρκία, να μην το χρησιμοποιήσει? Για τις παρελάσεις το πήρε, όπως εμείς αγοράζουμε τα πολεμικά αεροσκάφη, το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Η Τουρκία έχει εξαγγείλει, και στην χθεσινή μας συζήτηση αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο πολύ σωστά υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει καταθέσει συντεταγμένες της αποκλειστής οικονομικής ζώνης της υφαλοκρηπίδας της, λέει μάλιστα, στον ΟΗΕ από το 2020. Ερώτημά σας τώρα, αν έρθει 6,5 μίλια. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Άλλωστε ήρθε. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν ήρθε γεωτρύπανο, ήρθε ερευνητικό. Σεισμικές έρευνες. Και ο κύριος Γεραπετρίδης εξήγησε σε όλους όσους είχαν ενδεχομένως αυταπάτες, ότι μέχρι 6 μίλια. Δεν έχουμε εξαγγείλει αποκλειστική οικονομική ζώνη
επίσημα. Έχουμε όμως με τον νόμο Μανιάτη, ο οποίος είναι εσωτερικός νόμος, δεσμεύει εμάς μόνο, είναι διάταξη εσωτερικού δικαίου. Δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη στον νόμο Μανιάτη να τις το νόμο Μανιάτη έδινε, έδινε τμήματα προς εκμετάλλευση. Δηλαδή είναι κομμάτια θάλασσας, θαλασσοοικόπεδα προς εκμετάλλευση. Αυτές τις συντεταγμένες όμως του νόμου Μανιάτη εμείς δεν τις έχουμε καταθέσει σε κανένα διεθνή οργάνωση. Με συγχωρείτε λίγο να το πω αυτό. Ο κύριος Μανιάτης την περασμένη Παρασκευή που βγήκε στην τηλεοπτική εκπομπή είπε και έδειξε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με βάση το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει την Άγκλος, αυτό διαβιβάστηκε, είπε, και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα... Αν ήμουν και εγώ δικηγόρος της Ελλάδας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, θα ανέπτυσε αυτή τη θεωρία ελλείψη καλυτέρας. Η Ελλάδα είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, όπως και η Τουρκία άλλωστε. Λοιπόν, για ποιο λόγο καταθέτει η Τουρκία και στην απάντηση που έχει απαντήσει με αρκετή καθυστέρηση, με αντιπροσώπου μας, τη κυρία Θεοφίλη, η οποία δεν ευθύνεται τη γυναίκα, υπέγραψε ό,τι της έδωσε και κατέθεσε ό,τι της έδωσε. Γιατί εκεί δεν αναφέρουμε τις εξωτερικές διαστάσεις συντεταγμένες της αποκλειστής οικονομικής μας ζώνης? Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση. Παρενέβη η Γερμανία. Δύο φορές παρενέβη η Γερμανία. Την πρώτη φορά ήταν που είχε παρέμβει όταν είχαμε κάνει αυτή την ημερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Παρενέβη για να μην κυρωθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να μεσολαβήσει. Το έθεσε όρο τότε η κυρία Μέρκελ. Δεν έγινε αποδεκτός. Κυρώσαμε. Και το άλλο είναι ότι μας έχει συμβουλεύσει κατ' επανάληψη να μην κάνουμε αυτό για δικούς της λόγους. Λοιπόν, δεν εξετάζω τους γερμανικούς λόγους, αλλά αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Και ελάχιστοι υπάρχουν στην κυβέρνηση που να μην χτυπάνε προσοχή όταν ηχεί το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη είναι κάποιος από τη γερμανική είτε πρεσβεία είτε κυβέρνηση, ακόμα χειρότερο. Άρα, κυρία Ιφαντή, ενώ θα έπρεπε να τα δυνητικά κυριαρχικά σου δικαιώματα, αν το πάμε νομικά, υπαρκτά είναι, αλλά το θέμα είναι αν τα ασκείς. Κανονικά λέτε, με το που θα είχαμε είσοδο, εάν έχουμε, του τουρκικού γεωτρυπάνου σε αυτά τα όρια, θα έπρεπε να έχει απάντηση. Εδώ δεν βλέπετε... Θα έπρεπε το τι θα κάνουμε προδικάζεται, προϊονίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εμείς, οι λάτρεις του διεθνούς δικαίου, δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να καταχυρώσουμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Και μας το υπενθύμισε πριν δύο χρόνια ο κύριος Γεραπετρίτης, λέγοντας, ο άνθρωπος εξήγησε γιατί είναι τα 6 μίλια. Διότι λέει, δεν έχουμε ανακηρύξει τίποτε περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνουμε. Άρα και να έρθει, επιτρέψτε μου, και να έρθει και να πάει εκεί που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και για να εκεί. Είστε βέβαιος ότι, να είστε βέβαιος ότι το περισσότερο που θα κάνουμε θα είναι να προσφύγουμε είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε στο ΝΑΤΟ, είτε μονομερός πάλι στη Χάγη, ό,τι μας υποδείξουν οι σύμμαχοί μας. Δεν πρόκειται να το πλευρίσουμε και να ανέβουμε απάνω, να το ανακόψουμε τον πλού, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούν όλα τα κράτη σε όλο τον κόσμο. Γιατί είμαι θα φοβική. Πραγματικά, όσοι από τους ακροατές ξέρουν από σκυλιά, θα ξέρουν ότι το χειρότερο, η χειρότερη περίπτωση είναι ο φοβικός σκύλος. Δαγκώνει από φόβο, αλλά ποτέ σε μία μάχη δεν βγαίνει από πάνω, διότι ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Έχουμε ένα φοβικό ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν κουράζομαι να το λέω. Το λέω γιατί πολλοί από τους ακροατές λένε, μα είσαι απορριπτικός για όλα. Κυνικός, ναι, κυνικός. Το έχω βιώσει. Το έχετε βιώσει. Το έχω βιώσει. Έχω βιώσει, αν θέλετε, και το μη φοβικό ελληνικό πολιτικό σύστημα που ήταν οι Μακαρίτες, Ανδρέας Παπανδρέου και Γιάννος Κρανιδιώτης. Δεν ίδρωνε το αυτή αυτών των δύο ανθρώπων. Κυριολεκτικά. Ο δεύτερος, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πλήρωσε με τη ζωή του. Αλλά ούτε του Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε του Γιάννου Κρανιδιώτη. Το πλήρωσε, εννοείται. Είναι οι μόνες εξαιρέσεις. Μισό, κύριε πρέσβη, τώρα βάλατε φωτιά στα τόπια. Τι εννοείται το πλήρωσε με τη ζωή του? Δεν ήταν ατύχημα, δηλαδή?
Είναι μια συζήτηση μιας μεγάλης εκπομπής και μπορεί να καλέσετε όλους τους εμπειρογνώμενες να σας πούν για ποιο λόγο κανένα άλλο παρόμοιο ατύχημα δεν είχε συμβεί ούτε πριν ούτε μετά στον τύπο αυτό το αεροσκάφου, στο οποίο, ο οποίος είναι ευρύτατα διαδεδομένο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι παρούσα ηγεσία πορεύεται στις εξωτερικές στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή κονίστρα, με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Πώς θα έχουμε, πώς ο μεν υπουργός εξωτερικών θα γίνει πρωθυπουργός, ο δε υπουργός εξωτερικών, ο πρωθυπουργός θα παραμείνει πρωθυπουργός αδειάζοντας τον υπουργό του εξωτερικών. Αυτό εξηγεί και τη συμπεριφορά του υπουργού στην Λιβύη, αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και τον διεισμό μεταξύ των από πολύ καιρό παρατηρούμενο διεισμό ανάμεσα στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου είναι αδιάφορο κυριολεκτικά, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Δένδια. Αλλά οποιοδήποτε να ήταν, ο αδερφός μου να ήταν και να έκανε αυτά τα πράγματα που κάνει εις βάρος της χώρας, θα ήμουν επικριτικός απέναντί του. Θέλω να σας ρωτήσω και αμέσως μετά να πάω στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας για τη μεγάλη εικόνα που αφορά τη χώρα όμως και έχετε άποψη για αυτήν. Θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού όμως που μόλις τώρα αναφέρατε και ξεδιπλώσατε. Άρα για σας, και το λέει και πολλοί κόσμος εδώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της χώρας. Ο Ίστον Τσόρτσιλ είχε πει σε έναν φέρελπη συντηρητικό βουλευτή, ο οποίος του είπε ότι ήταν νεοεκλεγής και του είπε ότι τώρα είμαι έτοιμος να διασχίσω το πάτωμα, κάθονται απέναντι στο Αγγλικό Κοινοβούλιο αντιπολίτευση και κυβέρνηση, να διασχίσω το πάτωμα και να συμπλακώ με τους εχθρούς. Και του είπε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, αγαπητέ, απέναντι είναι οι αντίπαλοι, οι εχθροί κάθονται ανάμεσά μας. Μάλιστα, νομίζω απαντήσατε. Πάω στα ερωτήματα πολύ γρήγορα. Όπου μπορείτε απαντάτε συμπυκνωμένα, όπου θέλετε παραπάνω χρόνο το κάνετε, αλλά για να καλύψουμε πολλούς. Λέει εδώ ο φίλος ο Σικάριο, σας παρακαλώ πολύ ρωτήστε τον κύριο Πρέσμη, πόσο και αν θα στοιχήσει στην Ελλάδα όσον αφορά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη γειτονιά μας, το γεγονός ότι οι Τούρκοι προχωρούν με στρατηγική θάρρος κτλ. Εάν είχαμε διαφορετική στάση εναντίον της Ρωσίας, πιστεύει ότι θα ήταν η ίδια αντίδραση της Τουρκίας? Εκτιμώ ότι η Τουρκία δεν καθόρισε τη στάση της έναντι της Ρωσίας με γνώμονα το τι κάνουμε εμείς. Προφανώς όμως, αν εμείς είχαμε μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι της Ρωσίας, πιο ισορροπημένη με την έννοια ότι η Ρωσία θα υπάρχει και σε 10 και σε 20 χρόνια, δεν θα εξαφανιστεί από το χάρτη, και εμείς ευελπιστούμε να υπάρχουμε και θα έχουμε σχέσεις μαζί τους. Είναι κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Κυπριακό, το οποίο οι Έλληνες πολιτικοί το γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, είναι για αυτούς ένα βάρος, ένα άγος. Εξαρτάται εν πολλής από το τι θα κάνει ή δεν θα κάνει η Ρωσία. Συνεπώς θα έπρεπε να είχαμε, κατά την προσωπική μου άποψη, μια πιο ισορροπημένη σχέση, στάση απέναντι της, καταδικάζοντας την εισβολή στην Ουκρανία, το γεγονός δηλαδή ότι η Ρωσία επέλεξε να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα αλλά με την χρήση στρατιωτικής βίας, εισβάλλοντας ένα κράτος το οποίο εν πάση περιπτώσει προκαλούσε μεν, καταπίεζε τους ρωσόφωνους, δεν είναι άγιοι οι Ουκρανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει η δικιά μας δουλειά δεν ήταν να ταχθούμε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, ήταν να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Ο εφημισμός ότι κάνουμε ό,τι τασόμαστε με αυτόν που θεωρούμε ισχυρότερο και να επαφιούμε τα δικαιώματά μας, τα συμφέροντά μας στη διακριτική του ευχέρεια και στην γενεοψυχία του, δεν νομίζω ότι είναι τη σήμερον ημέρα τρόπος να ασκούμε εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η δικιά μου ένσταση. Οι Τούρκοι θα κάνανε αυτό που επιτάσσει το συμφέρον τους, όπως το αντιλαμβάνονται, αυτό κάνανε ασχέτως του τι θα κάναμε εμείς. Απλώς θα είχαμε μια καλύτερη στάση απέναντι, θα είχαμε περισσότερα ωφέλη από τους εταίρους μας. Θα μας δίνανε κάτι για να κάνουμε αυτά τα οποία τώρα κάναμε δωρεάν.
Και όταν λέω κάτι, δεν εννοώ ούτε χρήματα, ούτε οπλικά συστήματα, που θα ήταν κάτι πολύ λογικό τα οπλικά συστήματα. Θα το χείρωναν τα δικαιώματά μας στα νησιά, δια της παρουσίας τους. Το πρόβλημα της αποστρατιωτικοποίησης, αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα τεθεί στις τραπέζες. Εκεί λοιπόν, αν είχαμε φερθεί διαφορετικά έναντι της Ρωσίας, θα μπορούσε αυτό τις ΗΠΑ πολιτείες. Έμπρακτα και σιωπηρά, αλλά έμπρακτα την αναγνώριση του δικαιώματός μας να χρησιμοποιούμε τα νησιά ως πρώτη γραμμή άμυνας, όχι για τα ίδια, για την υπόλοιπη χώρα. Σαφές. Εδώ είναι συναφές το ερώτημα από τη φίλη τη Φωτεινή Φραγκίσκη από τη Ρόδο. Θα ήθελα, λέει, να ρωτήσετε τον κύριο Πρέσβη, αν τελικά βγει στον αέρα και σήμερα, βγήκε. Γιατί είπε χθες πως δεν βλέπει συμμαχικά πλοία να ελιμανίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αφού στη Ρόδο έρχονται από δεκαετίες και αμερικανικά και αγγλικά και μάλιστα πολύ συχνά με σοβαρές αντιδράσεις εκ μέρους των κατοίκων των νησιών? Μήπως εννοεί κάτι άλλο? Εννοώ να ελιμενίζονται στο πλαίσιο μιας άσκησης. Δεν εννοώ να κατέβουν οι ναύτες να ξεχυμάνουν και να σπάσουν τα πάντα στα τοπικά μπαρ. Αυτό το πράγμα συνέβαινε επί Χούντας, χρησιμοποιείται και το Φάλιρο και η Ρόδος κατά καιρούς ως τόπος αναψυχής των αμερικανικών πληρωμάτων. Εγώ λέω στο πλαίσιο μιας άσκησης να έχουν σημείο εκκίνησης της συμμετοχής τους στην άσκηση, σημείο κατάληξης, επιχειρησιακό κέντρο δηλαδή, βάση επιχειρησιακή. Ένα νησί. Φερρυπίν την Χίο. Λέσβο. Φερρυπίν τη Σάμο. Φερρυπίν τη Ρόδο. Δεν το κάνουν. Δεν έρχονται για σκοπούς ασκήσεως. Και αυτό είναι μια ζημιά διαπαραλήψεως. Δηλαδή μας δείχνουν ότι θεωρούν βάσιμη την απέτηση της Τουρκίας αυτά τα νησιά να μην έχουν στρατιωτικές δραστηριότητες. Άλλο ερώτημα. Στέφανος, ρωτήστε τον αξιότιμο πρέσβη το εξής. Μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για έρευνα και διάσωση στους χώρους τους, FIRSAR να εφάπτονται, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και Ελλάδος και Λιβύης, ποιες χώρες αποτελεί ευθύνη η έρευνα και διάσωση? Εννοεί ότι δεν τα έχουμε ρυθμίσει. Προφανώς δεν τα έχουμε ρυθμίσει. Με την Λιβύη υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνηση η οποία να είναι εις θέση να αναλάβει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, και έχουμε όλο πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει και μας έχει δημιουργήσει η Λιβύη και έχουμε και εμείς μαζί της. Με την Κύπρο δεν καταλαβαίνω τον λόγο, μάλλον τον καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει καμία ευπρόσωπη δικαιολογία. Ουσιαστικά τι κάνουμε με αυτή τη στάση μας με την Κύπρο? Να μην κατοχυρώνουμε από την οικονομική ζώνη, να μην κατοχυρώνουμε περιοχές έρευνας και διάσωσης και οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά υποβαθμίζουμε την αυτοτέλεια, την ανεξαρτησία και την ισοτιμία του κυπριακού κράτους. Ρίχνουμε νερό στο μήλο της Τουρκίας που ομιλεί περί ελληνοκυπριακής διοικήσεως. Συνεπώς χρησιμοποιούμε έμεσα και εμείς οι ίδιοι σαν ένα κράτος δεύτερης κατηγορίας, με μειωμένα δικαιώματα, σαν μια κυβέρνηση που έχει μια εκκρεμότητα. Μια εκκρεμότητα δεν νομιμοποιείται πλήρως. Και αυτό είναι τραγικό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται χαρακτήριστα, αλλά και οι ίδιοι οι Κύπροι σε κάθε διαπραγμάτευση που πάνε, αυτό που συζητάνε είναι το μέλλον, η ύπαρξη του κράτους τους. Αυτό βάζουν πάνω στο τραπέζι κατά απέτηση των Τούρκων. Αν θα είναι διζωνικό, αν θα είναι δικοινοτικό, αν θα έχει στρατό τουρκικό απάνω, αν θα κάνουν κουμάντο, όπως έλεγε το σχέδιο Ανάν, τρεις δικαστές, ας πούμε, οι οποίοι θα σχημάτιζαν τις πλειοψηφίες και τα λοιπά μέσα στο ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο. Όταν λοιπόν οι ίδιοι πάνε και συζητούν το πώς και εάν θα υπάρχουν, έχει βολευτεί και η ελληνική πολιτική τάξη και λέει εδώ πέρα... Είναι, πώς το λένε, ξέφραγο τα μπέλη. Εντάξει. Και δεν προχωράει σε οτιδήποτε, δεν προχωρούμε σε οτιδήποτε με την Κύπρο, εκτός από το να φτιάχνουμε υπεράκτιες εταιρείες που είναι μια. Που θα ενοχλούσε την Τουρκία. Άλλος φίλος. Ποιος ο λόγος ύπαρξης, κύριε πρέσβη, της διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τη στιγμή που η γνώμη της δεν λαμβάνεται υπόψη τη διαμόρφωση εξωτερικής μας πολιτικής? Α, τώρα. Είναι αυτό που είναι μια τεράστια συζήτηση αυτό. Μπορώ να πω στον ακροατή να το απαντήσω
ποιος ο λόγος ύπαρξης του σώματος των αξιωματικών όταν τελικά δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους όχι μόνο για τους στόχους που θα πρέπει να έχει η άμυνα αλλά και για πράγματα αρμοδιότητάς τους, εξοπλισμούς, συντηρήσεις εξοπλισμών κτλ. Σαφές, μην επεκταθείτε. Άλλος φίλος, ο Νίκος, οι σύμμαχοι Αμερικανοί είπαν πως η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί και να διασφαλίσει το χώρο της ως προς την αντίδρασή τους για τη δίθεν τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη και το βομβαρδισμό σε Ιράκ και Συρία. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε το ίδιο για αντίστοιχη κατάσταση στο Αιγαίο? Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει, δεν είναι σωστό το ερώτημα υπό την έννοια ότι συγκρίνει δύο ανώμια πράγματα. Οι Αμερικανοί συμπολεμούν με τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία κατά του ISIS. Συνεπώς και υπάρχουν επί του πεδίου. Άρα η τουρκική αντεκδίκηση της υποτιθέμενης τρομοκρατικής εγώ πιστεύω ακράδαντα την προβοκάτσια και θα εμφανιστεί, θα φανεί σε λίγο καιρό. Δεν είχε κανένα συμφέρον το ΠΚΚ αυτήν την εποχή να σκοτώσει τους ανθρώπους που έκαναν τα ψώνια τους, ας πούμε, αμάχους. Ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσαν να κάνει στον εαυτό τους. Συνεπώς, λοιπόν, οι Αμερικανοί ερωτήθηκαν από τους Τούρκους με την έννοια, και κατηγορήθηκαν ταυτόχρονα, με την έννοια ότι συμπολεμούν και καλύπτουν τους τρομοκράτες. Η θεωρία των Τούρκων είναι ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τους Κούρδους τρομοκράτες για να χτυπήσουν τους Ισλαμιστές τρομοκράτες. Ξεχνώντας βέβαια ότι οι ίδιοι στήριζαν μέχρι πρώτην στο ISIS με κάθε τρόπο και ανοιχτά. Λοιπόν, εντάξει, το Αιγαίο δεν είναι η ίδια κατάσταση. Εμείς θα πρέπει να πω στον ακροατή σας με όλο το σεβασμό ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη της αδείας ή της συμπαραστάσεως των Αμερικανών για να υπερασπίσουμε τον εθνικό μας χώρο. Η άδεια και η συμπαράστασή τους θα έρθει όταν αποδείξουμε ότι δεν τη χρειαζόμαστε. Σαφές. Τον υπερασπίζουμε επαρκώς μόνοι μας, δεν μασάμε σε τίποτε, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, τότε θα μας στηρίξουν και οι σύμμαχοι. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα λέει. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Αϊφαντή και με την εμπειρία του στο διπλωματικό σώμα. Έχω λέει μια απορία. Τι σχόλια ή και παρατηρήσεις, αν μπορεί να μας πει, λάμβανε από τους ξένους συναδέλφους του αναφορικά με την ανοχή μας στο κάζους μπέλι από την Τουρκία? Κάθε φορά που θέτουμε το πρόβλημα του κάζους μπέλι για να δείξουμε πόσο απολύτιστη. Ο κύριος Ντένδιας λέει πως απολύτης είναι, λέει, στον 21ο αιώνα να ζητούν αυτά τα πράγματα κτλ. Ναι. Το ερώτημα των ξένων είναι, ωραία, αφού είναι μια παράνομη απέτηση της Τουρκίας, εσείς γιατί υπακούετε σε αυτή? Γιατί δεν επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα και δόξα ο Θεός, ισχυρό κράτος μας λέτε ότι είστε, μας λέτε ότι έχετε την καλή αεροπορία, ότι έχετε εξαιρετικό ναυτικό και εμείς την ίδια γνώμη έχουμε, πολλοί έχουν και την ίδια γνώμη, ότι μια χαρά άνθρωποι είμαστε, δηλαδή από απόψεως ενόπλων δυνάμεων. Ωραία, γιατί δεν ασκείτε το δικαίωμά τους? Και αν η Τουρκία δημιουργήσει επεισόδιο, θα το αντιμετωπίσετε και μετά θα πάμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση ή σε ένα δικαιοδοτικό όργανο και θα αναγνωριστεί περιτράνως και από τους τρίτους το δικαίωμά σας να επεκτείνετε τα 12 ναυτικά μίλια. Και μετά το δεύτερο στάδιο είναι, μας λέτε αυτό το πρόβλημα για να πάμε να πούμε εμείς στην Τουρκία να μην σας κάνει πόλεμο, δηλαδή μας ζητάτε να μεσολαβήσουμε? Και βεβαίως ζητούμε ευθέως τους Γερμανούς να μεσολαβήσουν. Εγώ βέβαια όταν το έλεγα αυτό στους Φιλαδούς, οι άνθρωποι με κοιτάζαν με απορία. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσουμε εμείς. Αντί να το διεθνοποιούμε, που η διεθνοποίηση είναι, ας πούμε, κάτι σαν τις ασπιρίνες για όλα τα θέματα, το έχουμε αναγάγει σε θεραπεία πάσας νόσου στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο εμείς δεν λύνουμε το πρόβλημα? Και υπάρχουν τρόποι να το λύσουμε. Έχω πει παλιότερα γύρω από την Κρήτη, τώρα δηλαδή, παλιότερα λέω προημερών,
γύρω από την Κρήτη τώρα και κατά μήκος των υπηρετικών ακτών, λέγοντας με την υποσημείωση ότι και στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα το κάνουμε μόλις λύσουμε, ολοκληρωθούν διαβουλεύσεις που αφορούν τους διερχόμενους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία κτλ. Γιατί δεν το κάνουμε? Τι θα κάνει η Τουρκία? Πόλεμο θα έρθει, θα στείλει στα 6,5 μίλια έξω από την Κύμη φρεγάτα? Ας τη στείλει. Θα στείλει έξω από το Ηράκλειο στα 6,5, 7, 8 μίλια? Ας το στείλει. Θα το αντιμετωπίσουμε τότε. Όμως δεν το κάνουμε. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά με εξηγεί ακριβώς επειδή το καταλαβαίνω, τι ψυχή θα παραδώσουν οι θύνοντες εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι θέμα του σημερινού υπουργού. Μη θεωρηθεί ότι, ξέρω εγώ, επειδή έχω κάτι προσωπικό μαζί του, ας πούμε. Και ο προηγούμενος, ο οποίος, ο κύριος Κοντζιάς, ας πούμε, ο οποίος εμφανίζεται και ως ειδικός, τρομάρα μας. Αυτός ήταν ακόμη χειρότερος. Αυτός τα εμφάνισε στον Τσίπρα την ημέρα ως προβλήματα προς επίλυση, την ημέρα που τον απέπεμπε ο Τσίπρας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται ένα πρόβλημα με βάση εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και φιλοδοξίες, και στην τωρινή περίπτωση και στην προηγούμενη υπήρχαν υπέρμετρες, άμετρες φιλοδοξίες, και δεν επιχειρούν να το λύσουν. Τουλάχιστον ας το λύσουν και μετά ο λαός με ευγνωμοσύνη θα τους ανακηρύξει πρωθυπουργούς. Ο φίλος ο Νικόλας θέλω, λέει, να υποβάλω το εξής ερώτημα στον κύριο Αϊφαντή, με ενδιαφέρει η γνώμη του. Είναι η ησυχία μας ο λόγος? Όμως ποιος είναι κατά τον κύριο Αϊφαντή? Γιατί δεν κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες ποτέ ούτε το παραμικρό εθνικά επώφελες? Τελικά ο λόγος είναι μόνο ότι είναι εθολόδουλες στον ξένο παράγοντα, ή μήπως είναι και πεποίθηση και στόχος όλης πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας, ανεξάρτητα ιδεολογικής τοποθέτησης, ησυχία? Μήπως τελικά απλώς είναι διαχειριστές ενός κεφαλαίου που λέγεται πατρίδα και προσπαθούν από αυτό να αποκαμίσουν το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούν για τους εαυτούς τους και τα έξωθεν ενδεχομένως αφεντικά τους? Τώρα είναι ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, μετά την δεκαετία του 40, όπου έγινε αυτή η εμφύλια σύγκρουση, οι νικητές είχαν πλήρη επίγνωση ότι επικράτησαν χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη των ξένων. Και έκτοτε, σε αντίθεση με τους Τούρκους που δεν είχαν αυτή την εμπειρία, και έκτοτε έγιναν υποχείρια της ξένης επιρροής στη χώρα. Όπως είχε πει κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν του βάζαν το Κυπριακό στη δεκαετία του 50, η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες, των Αγγλικών και των Αμερικανικών, και δεν αντέχει να κόψει τον ένα, δηλαδή να τα σπάσουμε με τους Εγγλέζους λόγω Κυπριακού. Υπήρχαν εξαιρέσεις σε αυτό το πράγμα, υπήρξαν εξαιρέσεις. Και ο ίδιος ο Παπανδρέου αργότερα, όταν ήταν πρωθυπουργός, αντιστάθηκε και έστειλε την μεραρχία στην Κύπρο κτλ. Θέλω να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο συγκεκριμένοι Έλληνες ηγέτες αντιστάθηκαν, επιχείρησαν να αντισταθούν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι μια κλασική περίπτωση, ο οποίος, αν δεν είχε υπονομευτεί η υγεία του, θα είχε μπορέσει να δώσει ίσως διαφορετική τροπή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, γιατί αυτός ήταν ο μείζον τομέας που τον ενδιέφερε. Λοιπόν, δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως είναι. Θέλω να κλείσουμε. Αλλά μην το ρίξουμε τώρα ότι φταίει για αυτό το ελληνικό κεφάλαιο. Ξέρω εγώ, φταίει ο Α ή ο Β επιχειρηματίας, επειδή οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Διότι κανένας ψηφίζονται όχι από επιχειρηματίες, ψηφίζονται από τον κόσμο. Ο κόσμος ψηφίζει και στον κόσμο είναι υπόλογοι. Κανονικά. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, δεν θα κάνω άλλη κατάχρηση του πολύτιμου χρόνου σας. Θα κλείσω όμως με ένα μεγαλύτερο παράθυρο που το έχει ζητήσει πολλοί κόσμος. Είπατε και χθες εισαγωγικά ότι είμαστε μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο. Αν το συνθέσω λιγάκι το ερωτηματολόγιο, το τοπίο αυτό είναι μεταξύ Δύσης, ας το πούμε, και Ευρασίας. Δεν είναι ακριβώς Ευρασίας.
Ερωτήματα. Βλέπετε κρίκους εδώ? Βλέπετε την ιστορία του Ιράν ξεκομμένη? Βλέπετε ότι στο βάθος κήπος η αναμέτρηση είναι Ηνωμένες Πολιτείες Δύση με Κίνα? Η Ρωσία μπορεί να γύρει προς την πλευρά της Δύσης? Θα τη ρημουλκήσει η Κίνα? Τα μαζεύω όλα μαζί και ταυτοχρόνως σας λέει κάτι ότι φαίνεται να ανοίγει το εμπόριο και το διαμετακομιστικό σύστημα και από τον Αρκτικό κύκλο. Το γεγονός ότι, ανεπέραστο το τελευταίο που λέτε, το γεγονός ότι ανοίγει η δίωδος του Αρκτικού ωκεανού είναι ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος επιβάλλει την, είναι και ένδειξη και συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, με την έννοια ότι τον χρησιμοποιούμε για εμπορικούς λόγους. Ναι, μεν υποχωρούν οι πάγοι, αλλά σπέβδει η ανθρωπότητα να διακινήσει αγαθά από αυτόν τον πιο σύντομο δρόμο. Δεν βλέπω ότι η Ρωσία μπορεί να δημιουργηθεί προς τη Δύση. Να επαναληφθεί το πείραμα Γέλτσιν, να ιτηθεί η Ρωσία ή να καταρρεύσει, να επιβάλλει εν πωλής η Δύση ή έναν άνθρωπο τον οποίον ελέγχει ή επηρεάζει καθοριστικά και να διαμελήσει τα ημάτια της Ρωσίας. Δεν το αφήνει αυτό, όχι ο Πούτιν, ο ρωσικός λαός. Δεν πρόκειται να το αφήσει, δεν πρόκειται νομίζω να περιέλθουν σε μια κατάσταση υποτέλειας, να είναι και η Κίνα. Ακριβώς θυμάται αυτό το παρελθόν, όταν οι δυτικοί ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις και είχαν διαμοιράσει τα ημάτια της. Και προτίθεται να πάρει την εκδίκησή της. Την παίρνει στο οικονομικό πεδίο, ταυτόχρονα ενισχύοντας απροκάλυπτα και πολύ συστηματικά την άμυνά της, μάλλον την στρατιωτική της ισχύ. Δεν πρόκειται μόνο περί άμυνας, είναι και προβολή της θεωρητής ισχύως στο εξωτερικό. Συνεπώς, ναι, είναι η τεκτονική αλλαγή. Κίνα και Ρωσία οθούνται να παραμερίσουν τις διαφορές που κάθε κράτος έχει με το γειτονικό του, και ιδίως δύο μεγάλες αυτοκρατορίες έχουν μεταξύ τους, για να αμυνθούν απέναντι στην προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν το status quo που διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, εμάς μας αφορά γιατί είμαστε σε σημείο τριβής. Δεν έχουμε την ευτυχία να είμαστε όπως η Νέα Ζηλανδία, που παρακολουθεί από πολύ μακριά τα πράγματα, ή η Αργεντινή, ή η Χιλή, που τα παρακολουθούν τα πράγματα εκ του μακρόθεν. Όχι ότι δεν υπάρχουν συνέπειες. Αλλά εμείς είμαστε εκεί πέρα στο σημείο τριβής των δύο τεκτονικών πλακών. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι οργανικά κομμάτια τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να πλήξουν και να περικυκλώσουν τη Ρωσία. Και θα βρεθούμε στο δρόμο τους. Η μεν Τουρκία κινδυνεύει με διαμελισμό και από τις εσωτερικές της αντιθέσεις και από από αυτήν την επαφωτερίζουσα θέση που επιχειρεί να κρατήσει. Δηλαδή, εάν πέσει η Τουρκία θα διαμελιστεί, εάν ο Ερντογάν φύγει και καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, δεν πρόκειται να έρθει κάποιος άλλος και να πάει η κατάσταση όπως πρώτα. Οι αντιφάσεις που υπάρχουν εκεί ανάμεσα στους λαούς, στο εθνικό μοσαϊκό της Τουρκίας, θα αναδυθούν και θα υπάρξει διάσπαση του τουρκικού κράτους. Εμείς είμαστε στο δρόμο και της Τουρκίας και της Ρωσίας σε δεύτερη φάση. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πώς ως κοινωνία θα ενημερωθούμε και πώς ως εκλογικό σώμα θα αποφασίσουμε ελόγως, με τα λόγου γνώσεως, τι πρέπει να κάνουμε. Αν δηλαδή θα αφιερώνουμε πόρους στην άμυνα και πόσους, τι είδους άμυνα θέλουμε, εάν θέλουμε την εδαφική μας ακεραιότητα ή θα τη βγάλουμε κι εμείς όπως οι Κύπροι στο σφυρί, υποδιαπραγμάτευση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αποφασίσει η κοινωνία μας. Πρέπει να τα αποφασίσει όχι η πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά πρέπει να τα αποφασίσει ο κόσμος. Και ο δικός μου ρόλος αυτός είναι να βάζω τα προβλήματα ανοιχτά, και νομίζω κάθε κρατικού λειτουργού αυτός είναι ο ρόλος του, να τα βάζει στους κυβερνώντες όταν είναι ενεργεία και όταν συνταξιοδοτηθεί, όταν δεν είναι ενεργεία, να τα βάζει στην κοινή γνώμη, ώστε ας αποφασίσουν ότι θέλουν συμπολίτες, αλλά γνωρίζοντας τι διακυβεύεται.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη. Ήταν χαρά και τιμή δύο μέρες να σας ακούσουμε, να ξεδιπλώνετε το σκεπτικό σας. Για το βήμα που μου δώσετε να συνομιλήσω με τους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια.